Πανικουίσμα στο βάζει. Τζόνι Ντεπ, μπράβο. Α, ναι, ναι, αυτή η ταινία που είναι στη Βενετία. Το Tourist, λέει. Και αυτή, ρε παιδί μου, μπράβο. Πλακεί αυτό. Δεν βλέπεις ότι αυτό προσπαθούν. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει τώρα και δεν τους φτάνει που είναι superstar και τα λοιπά και όλες. Θέλουνε, έκανε και ο Μπραντ το δέντρο της ζωής, δηλαδή δεν μπόρεσα να το δω. Όχι. Είναι χάρη στην παιδί, είναι χάρη. Τι να κάνει ο Μπραντ δίπλα στο Σον Πέν, ρε παιδιά, τι να κάνει τώρα, πήγαινε να βγει. Σον Ταΐσι στη Ζαχάρα. Ο Μπραντ στο Βαβέλα, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Έχεις το δέντρο της ζωής. Όχι, δεν το έχω. Δοκίμασε. Δεν υπάρχει το έργο αυτό. Δεν υπάρχει πολύ ύπνο. Έχετε τη Λάφα Τάκ. Λοιπόν. Να έχει τουλάχιστον γέλιο. Λάφα Τάκ έχει με Βασίλη Παϊτέρη σήμερα. Έχει τη φάρσα Βασίλη Παϊτέρη και έχει και Μάρκο Σεφερλή ταξιτζή. Ταξιτζή και οι δύο κλάμα. Σε τι ρόλο ταξιτζή, κάτι κάνει. Είναι το διαιτητή. Διαιτητή. Με το Παϊτέρη το έχει δει που πετάνε κόσμο στη θάλασσα. Αυτό που πατήσαμε κι εμεί εδώ. Ναι, αλλά την παίζουν ολοκληρωμένη. Τέλεια. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Πάμε να δούμε αποσπάσματα. Έχουμε. Έχουμε. Για δούμε. Μάρκο Σεφερλή στη γειτονιά σα διαιτητή. Ξεκινήσαμε. Ναι, παιδί μου, ξεκινήσαμε. Πού το τηλεκοντρόλ. Αυτό το τηλεκοντρόλ πάντα το χάνουμε. Πάμε. Εγώ έχω τρία παιδιά έτσι. Βολιώτικα. Γεννήθηκαν στο Βόλο εμένα τα παιδιά μου. Η γυναίκα μου είναι από εκεί. Ναι. Κάνω και το διαιτητή. Τώρα έχω φύγει από τον αγώνα. Είχε ημίχρονο. Ναι. Να κάνω καμιά κούρσα και να ξαναπάω εδώ στην Τούμπα. Ναι. Έχει αγώνα μακεδονικό. Αμπελόκηπη. Εκεί που πηγαίνατε σε πάνω σε κάτ, γιουρτάει ένα σκύλο γιατί σα βλέπει ότι έχετε μεγάλη βούζα. Εσεί από την τρομάρα σα βακιάζετε μέσα σε μια γούρνα και γίνεστε χρύλα. Οι τσούπερ γύρω-γύρω αρχίζουν και γελάν. Εσεί φταίτε που δεν έχετε τφέκι μαζί σα. Μήπω έχετε τφέκι σπίτι. Ε. Ηρεμηνείτε με εδώ. Ε. Πάντω σα βλέπω μια σε πάνω μια σε κάτ πάτε. Ε. Πάλι ε. Θα σβακιάσετε σε καμιά γούρνα και θα γίνετε χρύλα. Ε. Θα σα ανατακάρουμε την ταχυνή εμεί. Τι. Θα σα ανατακάρουμε την ταχυνή. Για ξανά στα ελληνικά. Δεν. Τέλο πάντων, θα αλλάξει και θα πει και ένα τραγούδι. Εγώ δεν θα πω ένα τραγούδι. Ο Παϊτέρη θα πει ένα τραγούδι. Α, ναι, θα πει. Και να σου πείτε κάτι άλλο. Τι? Επειδή στο βίντεο που ακολουθεί. Δεν θα την πατήσω εγώ σαν του άλλου. Τι είναι αυτό, βρε παιδάκι. Εγώ έχω πάρει τα μέτρα μου. Μην μην ανησυχεί, θα τα δει τώρα όλα. Για μένα για λίγο εδώ. Να κάνουμε ένα λέω τα στήρια. Το στήριο τελικά τι έγινε. Το έχασα και κάπου μου έπεσε. Δεν έχετε στήριο. Με κλέψανε στον δρόμο, κάπου εδώ έχασα τα λεφτά μου, κάπου στο καράβι. Είσαι λατρεμπή, κάτι έγινε, σας παρακαλώ κύριε. Να με φωνάξετε υπάρχει... κάτι, μια προστασία, μια βοήθεια. Σας παρακαλώ κύριε. Ο στήριος. Τι έγινε παιδιά. Βασίλη, έλα να δεις. Καθίστε κύριε λίγο στη θέση σας εσείς. Μα τι σύνδενη, πετάω τον άνθρωπο μέσα στη θάλασσα. Χωρίς εισιτήριο κύριε να ταξιδέψει. Ωραία, τι πάει να πει χωρίς εισιτήριο, να του δώσουμε λεφτά, να του πάρει. Τι να του δώσουμε λεφτά. Είναι λογικό να το μετάξει στη θάλασσα, παιδιά. Αυτό το κάνουν συνέχεια, κύριε μου. Και τι συνέχεια. Ταξιδεύουν τζάμπα. Και μας λένε ότι θα μας δώσουν. Σε ποια εποχή ζούμε, ρε παιδιά. Θα μας δώσουν λεφτά μετά και αυτά και τέτοια. Σε ποια εποχή ζούμε, πώς πετάτε τον άνθρωπο. Το 2002, κύριε. Είστε με μη μακουπά. Σας παρακαλώ. Δεν μακουπά κανένα. Εγώ εδώ. Αφήστε τον. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, καπετάνιος. Είμαι ο νόμος.